Εσείς σκοπεύετε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε και αυτό το τελεσίγραφο που έχει βάλει η εταιρεία λύγει. Και με αυτή την απάντησή σας, δώστε αν έχετε και κάποια απάντηση στους 2.000 ανθρώπους, οι οποίοι κάθονται και περιμένουν, αγωνιούν. Έτσι, είναι πολύ δύσκολες εποχές. Εγώ θεωρώ ότι η προχθεσινή τοποθέτηση περί τελεσιγράφου ήταν και λίγο πυροτέχνημα, γιατί δεν έχει ουσία, δεν έχει περιεχόμενο. Άρα τι, δεν τους λαμβάνεστε σοβαρά, λέτε ότι φοβερίζουν και δεν θα το κάνουν? Εγώ είπα το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο λοιπόν μέχρι τις 22 που είπαν ήταν η διαιτησία την οποία δεν έχουν δει, ενώ ξέρουν θα βγει τέλη Αυγούστου, το νομικό συμβούλιο κάνει την ολομέλεια αντί για τις 2 Σεπτέμβρη στις 11, δεν έχει και τόση σημασία. Και για την Ολυμπιάδα που είναι η βασική τους επένδυση, η οποία έχω προαναγγείλει από τις 10 Αυγούστου, το ότι θα είναι αδειοδοτημένη στις 15 Σεπτέμβρη. Άρα, γιατί κατά την εκτίμησή σας, κύριε Υπουργέ, ζητάνε και άδειες από τις κουριές, να ολοκληρώσω. Ζητάνε και άδειες για τις κουριές που έχω μπει ότι θα μπουν στη διαιτησία. Άρα νομίζω ότι... Άρα γιατί το κάνουν? Μου λέτε ότι είναι μια φωτοβολίδα. Φωτοβολίδα ώστε να πετύχει κανείς τι? Να πιέσουν για να κερδίσουν κάτι παραπάνω από εσάς, ή έχουν πολιτικά κίνητρα, όπως σαφώς υπονοήσατε χθες μέσα από αυτή την ανακοίνωση, το non-paper που εκδόθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου? Ξέρετε, είναι μια βαριά καταγγελία το να λέτε ότι μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, συνεργάζεται με ένα κόμμα για να εκθέσει την κυβέρνηση και μαζί και τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια βαριά καταγγελία? Κοιτάξτε, να το κάνουμε, να του δώσουμε μια παραδειγματική διάσταση. Φανταστείτε μια ευρωπαϊκή χώρα, τη Γερμανία, να βγει αύριο μια εταιρεία και να πει: ζήτησα ραντεβού από την κυρία Μέρκελ και δεν μου το έδωσε. Ο υπουργός, ο κύριος. Η αλήθεια δεν μπορούμε εύκολα να το φανταστούμε αυτό που λέτε, να σας προλάβω. Μου είπε, δεν μπορούμε. Ναι. Ξέρετε, μου είπε ότι θα μου δώσει την Τετάρτη άδεια και μου την έδωσε μετά από δύο μήνες. Άρα αυτό σε τι συμπέρασμα μας οδηγεί, ότι είναι υποβολημία? Το τάδε πολιτικό κόμμα καλό αντίδραση είναι, αλλά οι πράσινοι έχουν πολύ σκληρή θέση για την επένδυσή μας. Είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν σε ευρωπαϊκή χώρα? Είναι πολύ καθαρό το ερώτημα. Πού ζούμε? Έχουμε ένα πολύ δύσκολο θέμα, το αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι 22 χρόνια αυτή η ιστορία, δεν είναι δύο. Είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται. Το να καταλογίζετε μια χή συμπεριφορά, με συγχωρείτε, σε μια εταιρεία, είναι ένα πράγμα. Το να καταλογίζετε όμως συνεργασία μιας εταιρείας δηλαδή, με ένα κόμμα, είναι ένα άλλο πράγμα. Κάνει πολιτική εταιρεία απέναντι σε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, κρίνοντας, αξιολογώντας και χαρακτηρίζοντας πρωθυπουργούς, υπουργούς και κόμματα? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, και γι' αυτό η δήλωσή μου ήταν λίγο σκληρή ως προς το πολιτικό σκέλος. Το να στέλνεις τώρα μια επένδυση στα Τσακίρια, συνοδευόμενη από Κατάρις, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται το στα Τσακίρια, το σκεφτόμουν προχθές με αφορμή τη διεθνή δημοσιότητα που πήρε το θέμα. Αυτό είναι κανονικό, κύριε Σταθάκη? Παραμένω πάρα πολύ θεσμικός στα θέματα αυτά. Λοιπόν, το Υπουργείο αντιμετωπίζει με θεσμικό τρόπο, δεν πολιτικολογήσαμε ποτέ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποτέ το Υπουργείο δεν έκανε πολιτικές αναλύσεις, ούτε ανακοινώσεις, ούτε απέναντι στην εταιρεία. Η εταιρεία έκανε αυτό που έκανε τη Δευτέρα. Εμείς συνεχίζουμε, και η εταιρεία φαντάζομαι στο τέλος της ημέρας θα συνεχίσει να λειτουργεί θεσμικά. Αυτές οι δηλώσεις όμως, από τις οποίες και εσείς υπεκφεύγετε, όπως το έκανε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σας βοηθούν στη δουλειά σας? Δεν θέλετε να το σχολιάσετε αυτό. Έγινε θέμα. Δεν θέλετε να το σχολιάσετε. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλει να σχολιάσω όλες τις απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, σέβομαι αυτούς που είναι κατά. Μια σέβομαι όχι. Από σέβομαι τον τρόπο, αυτούς, από τη συμπεριφορά. Ο καθένας φυσικά έχει άποψη. Σας είπα, είναι σέβομαι αυτούς που είναι κατά της επένδυσης απολύτως, και το υπογραμμίζω γιατί είναι θεμητό. Λόγω του περιβαλλοντικού αποτύπωματος. Σέβομαι αυτούς που είναι υπέρ. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να ακολουθεί τα πράγματα όπως πρέπει. Κάτι τελευταίο, γιατί ακούστηκε και αυτό σήμερα, περί ρήτρας κάποιων δισεκατομμυρίων σε περίπτωση που ακυρωθεί η επένδυση. Ισχύει αυτό? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Για να έχουμε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της Ρουμανίας, ακυρώθηκε η επένδυση στη Ρουμανία. Mm-hmm. Μια μεγάλη επένδυση στο χρυσό. Η εταιρεία. Όχι, η Καναδική και αυτή είπε ότι θα κινητοποιήσει ένα θεσμό αποζημιώσεων. Νομίζω ότι είναι πολύ δεδομένη η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή, που την έχουμε περί όλες οι χώρες, σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα θεωρώ ότι αυτά είναι. Και δεν νομίζω ότι είναι και στην πολιτική της εταιρείας, για να μην τους το χρεώσουμε δηλαδή. Mm-hmm. Δεν έχει πει εταιρεία τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Κύριε Σταθάκη, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Καλό σας βράδυ. Τώρα έντονη αντιπαράθεση έχει προκύψει.